εδώ. Δίπλα σου. Ξημερώματα που σχόλαγα, νόμιζα ότι σχόλαγα, αντιλήφθηκα ότι είχε ξεμείνει ένα τελευταίο παιχνίδι στον πάτο του Σάκ. Οπότε όλο χαρά το έδωσα στο πρώτο παιδί που βρήκα μπροστά μου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, αλλά αυτό ξέρεις τι μου απάντησε, εκπληκτό. Να ξέρω. Δώρο για μένα. Μα δεν ήμουν καλό παιδί. Δεν πειράζει, του λέω. Του χρόνου, στο χαρίζω. Και δεν το πουλά να βγάλει κανένα βράχο, μου λέει. Τι εννοείς, του λέω. Θα το πουλήσουμε 2 ευρώ και θα τα μοιραστούμε. Μην είσαι κορόιδο. Αυτό ήταν. Από την πρώτη στιγμή που πήρα στα χέρια μου το ευρώ, σαν να κατάλαβα που κρύβεται η ευτυχία. Το καλύτερο για τη χώρα μου και για την περιοχή που μένω εδώ και 8 χρόνια, έχω πολιτογραφηθεί πλέον, είμαι από Αθήνα, είναι να υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, είτε με αυτοοργάνωση που μπορεί να συμβεί και είναι απόδειξη δική μας ομάδα, γιατί ξεκινήσαμε με το τίποτα. Εντάξει, μας στήριξε ο σύλλογος, μας έδωσε την αίθουσα για πρόβες, αλλά στην ουσία ότι κάνουμε μόνες μας, έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει, θέληση να υπάρχει. Το όραμα που έχω πολλά χρόνια είναι να υπάρχουν λοιπόν πολλές ομάδες σαν τη δική μας, θέλουμε και άλλες ομάδες, έτσι, να μην υπάρχει μονοπόλιο. Και υπάρχουν νομίζω κι άλλες, να γίνουν περισσότερες. Και στο τέλος λοιπόν, κάποια στιγμή να γίνεται ένα φεστιβάλ εδώ στη Λαμία με αυτές τις ομάδες και τις δουλειές τους. Θέλω να ζω ελεύθερος, να με σαν τα ουλιά και να φουτώ αδειά σε γαλάνα. See you.